πρωινό καφεδάκι λοιπόν, είμαι ακόμα στο πρώτο διάλειμμα και τσίμπησα μόνο το Στέφανο, ένα από τα νεότερα στελέχη σε ηλικία και ένας από τους ανθρώπους που όταν ξεκίνησε με αυτή τη δουλειά ήταν 16 χρονών. Στέφανε, είμαστε 2,5 χρόνια μετά μαζί πάλι, ρε. Πώς είναι ο γιος σου? Μεγαλώνει, Πόσο είναι, πόσο είναι? Τώρα είναι 14 μηνών. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν σε είδα τελευταία φορά δεν είχες παιδί. Όχι, όντως. Λοιπόν, είμαστε YouTube, είμαστε το vlog, είμαστε μαζί με τους φίλους. Χαιρετώ όλους τους φίλους εδώ, τους Ζήση. Λοιπόν, πώς είναι μετά από 2,5 χρόνια? Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε πώς και πώς. Είναι κάτι το οποίο ζήσαμε αυτόν το πρωτόγνωρο για όλη την ανθρωπότητα, θα έλεγα. Είμαστε μέσα. Τα συναισθήματα, το ότι ξανά είμαστε κοντά, αγκαλιαζόμαστε, μπορούμε να είμαστε πιο ελεύθεροι, ρε παιδί μου. Πιστεύω είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να έχει κάποιος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τώρα καταλάβαμε πόσο μας, πόσο μας έλειψε και πόσο δεδομένο το είχαμε. Μπράβο, ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ειδικά με αυτό που έχουμε ζήσει. Και ας ευελπιστούμε ότι δεν θα ξαναυπάρχει κάτι ανάλογο, για να είμαστε, να βρισκόμαστε τουλάχιστον πιο κοντά και όχι μετά από 2 χρόνια. Ισχύει. Έτσι. Στέφανε, ξεκίνησες 16, σήμερα είσαι 28. 20, πάω να 30 ρίσω. Ξέχασα και πόσο είμαι. Ωραία. Πας να 30, είσαι κοντά στα 30, η Ελένη είναι η αποκλειστική σου απασχόληση, κάνεις κάτι άλλο? Αποκλειστικά, αποκλειστική. Μόνο. Ζεις στην οικογένειά σου, μεγαλώνεις τη δουλειά σου. Πώς είδες την Ελένη μέσα στο κομμάτι αυτό της κρίσης, ας πούμε, του COVID τα τελευταία 2-2,5 χρόνια? Δηλαδή, πώς ανταπεξελθατε στη διαδικασία και στην Ελένη? Η αλήθεια, ζήσει, θα πω μια λέξη μόνο, ότι νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και ευλογία, πραγματικά, που μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω ακόμα ένα πράγμα που ήταν πολύ πρωτογνωρό, όπως ας πούμε περάσαμε στο παρελθόν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κλείσιμων τραπεζών, capital control και όλα αυτά. Και είναι κάτι το οποίο συνειδητοποίησα τη δύναμη και το μέγεθος που έχει αυτή η δραστηριότητα, ειδικά στο υβριδικό μοντέλο εργασίας που έχει. Δηλαδή, το ότι παλαιότερα λέγαμε ότι και ισχύει ότι μπορεί μια μαμά, ένας νέος μπαμπάς να δουλέψει μέσα από το σπίτι. Όμως η αλήθεια είναι ότι ήταν 90% περισσότερο έξω, 10% μέσα, ας το πούμε έτσι. Όμως μέσα στα 2 χρόνια σκεφτόμουν πάρα πολύ και συζητούσα και με συνεργάτες και μαζί και με τα υπόλοιπα στελέχη. Αν δεν ήταν αυτή η δραστηριότητα, τι θα έκανα προσωπικά, σαν Στέφανος, δεν ήξερα. Ναι. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, που μπορέσαμε να προσαρμοστούμε με τα δεδομένα και να συνεχίσουμε και πολύ γρήγορα, ειδικά αυτό μας το έχεις διδάξει και εσύ, ζήσει πάρα πολύ με την online ακαδημία που έχουμε δημιουργήσει και όλα τα εργαλεία. Και όχι μόνο πήγαινε καλά, πήγαινε πάρα πολύ δυνατά στο κομμάτι της δουλειάς μας και σε ελλαδικό και κυπριακό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στέφανε, ευχαριστώ πολύ. Keep walking, man. Εγώ ευχαριστώ, Ζήση, που είσαι ξανά μαζί μας. Πάμε δυνατά, το μέλλον είναι μπροστά μας. Σίγουρα.